Πάμε να δούμε τους κριτές της κατηγορίας αυτής. Και όσο βλέπουμε το βίντεο με τις υποψήφιες, να παρακαλέσω την Μαρίνα Λίδα Κουταρέλη να έρθει στη σκηνή. Μαρίνα, πρώτη στο πρώτο, ναι. Ξεκινήσω λέγοντας τελειώνουμε, κορίτσια, κρατηθείτε. Είναι το 14ο, ας το χειροκροτήσουμε αυτό. Λίγο ακόμα έμεινε. Να πω κι εγώ λοιπόν με τη σειρά μου, παρόλο που ξέρω ότι έχετε βαρεθεί να μας ακούτε, αλλά για μας που ανεβαίνουμε εδώ πάνω, θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας ότι είμαι πολύ συγκινημένη. Είμαι judge σε αυτή την κατηγορία από την πρώτη χρονιά. Και να πω ότι η Garmin χορηγεί για τρίτη συνεχή χρονιά με πολύ μεγάλη χαρά αυτή την κατηγορία και ότι η νικήτρια, εκτός από το εξαιρετικό βραβείο, θα παραλάβει και το ολοκένουργιο Vivo Active 5, το οποίο βγαίνει αύριο, οπότε θα της το στείλουμε. Λοιπόν, ανοίγω. Έχεις το μαγικό φάκελο. Ήμουνα γρήγορη, σύντομη. Δεν το συζητώ και περιεκτική. Λοιπόν, και όντως να πω, συγγνώμη, sorry, τώρα που παρακαλώ. Πήρα πάσα από σένα, τι να κάνω. Ω, μην το συζητάς. Είναι μαζί μου ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης, παρολυμπιονίκης, παραπροθαθλητής στον Μπότσα και ο κύριος Σπύρος Καπράλος. Έχει βοηθήσει και συντελέσει στο να σταθούν χιλιάδες γυναίκες αθλήτριες και χιλιάδες άνδρες αθλητές στην εκκίνηση των Ολυμπιακών Αγώνων και πραγματικά ένας πολύ μεγάλος θρύλος του αθλητισμού. Συγγνώμη, ήθελα πολύ να κερδίσει και δεν το ήξερα. Λοιπόν, the winner is η Κέλλη Αραούζου. Πού είναι, καλέ? Α, εδώ είναι. Να σου πω, εσύ πιο πολύ από την Κέλλη ενθουσιάστηκες. Θέλω να σας εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε, εκλέγοντάς με στην κατηγορία sports. Θέλω να συζητήσω επίσης, συγγνώμη γιατί δεν βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, αλλά δυστυχώς είμαι με COVID σπίτι και προέχει ασφάλεια όλων μας. Όσον αφορά τώρα τα μεταλλοντικά μου σχέδια ως εκπρόσωπος αθλητών, είναι φιλόδοξα και προσανατολισμένα προς την ανάπτυξη και την ευημερία της αθλητικής μας κοινότητας. Θα εργαστώ σκληρά για να προωθήσω τα συμφέροντα και τις ανάγκες των αθλητών μας και να διασφαλίσω ότι πλέον η φωνή τους θα ακούγεται. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς από καρδιάς που με ψηφίσατε. Η υποστήριξη σας είναι πολύ κρίσιμη και εκτιμώ βαθύτατα την εμπιστοσύνη σας. Μαζί μπορούμε να πραγματοποιήσουμε πολύ μεγάλα πράγματα για τον αθλητισμό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι προς ένα φωτεινό και ανθισμένο αύριο για τον αθλητισμό μας. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ. Θα πω ότι η Κέλλη είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια η οποία έχει συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ότι κολύμβηση, στο άθλημα της κολύμβησης και η οποία τώρα είναι επικεφαλής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή της, όπως το είπε και η ίδια, για τους αθλητές. Θα φροντίσουμε να φτάσει λοιπόν στην Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ.